και είτε για τη στεναχώρια τους, είτε για την καψούρα τους. Χαίρομαι που περνάνε καλά. Αυτό θέλω, να τους διασκεδάζω. Δεν με ενδιαφέρει ούτε να είμαι όμορφη στη πίστα, ούτε να... που θα πάω απόψε. Θέλω να περνάει καλά ο κόσμος. Εσύ τουλάχιστον έχεις δύο πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολα σε ένα καλλιτέχνη. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πάρα πολύ όμορφες γυναίκες, οι οποίες είναι άστο μην τραγουδήσει. Εσύ λοιπόν έχεις και τα δύο. Είσαι και μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, έχεις και μια πάρα πολύ ωραία φωνή. Έχει... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει, πώς να το πω, αυτό το μπάσο ρε παιδί μου, το ωραίο. Το ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Το λέω. Ειδικά αν μιλούσαμε το πρωί. Ναι, θα νόμιζα ότι μίλαγα με κανένα φίλο μου. Κάτι τέτοιο, γιατί μου έχει τύχει. Ναι. Εντάξει, συνέχω λίγο, γιατί μάλλον και τα ακούσματά μου είναι τέτοια. Δηλαδή έχω μεγαλώσει... Υπήρχαν άνθρωποι μέσα στην οικογένειά σου που ασχολιόντουσαν με τη μουσική? Όχι, δεν έχουν καμία σχέση. Εντάξει, ο πατέρας μου του άρεσε πάντα να με έβαζε πάντα να τραγουδάω, του άρεσε πάντα αυτό. Και αυτό δηλαδή με παρακίνησε κιόλας να ξεκινήσω. Αλλά εντάξει, δεν είχε κανένας καμία σχέση με τη μουσική, βγήκα μόνο εγώ. Τι σου είπαν όταν εσύ τους είπες ότι πήγες μια ωραία μέρα και τους είπες «Εγώ θα ασχοληθώ με το τραγούδι». Τέρμα. Τι σου είπαν οι δικοί σου? Δεν έγινε έτσι αυτό ακριβώς. Γιατί εγώ ανέκαθεν τραγουδούσα, όχι στο μπάνιο μου, τραγουδούσα γενικώς. Είτε έκανα δουλειά στο σπίτι, με ανοιχτές μπαλκονόπορτες, μ' άκουγε όλη η γειτονιά. Είτε έπαιζα μπάσκετ, πάλι τραγουδούσα. Δηλαδή είχαν να το λέει όλοι οι φίλοι μου ότι σταμάτα πια να τραγουδάς. Φτάνει. Από μικρή. Φτάνει δηλαδή όλη την ώρα, είτε στο σχολείο. Δεν ήταν κάτι που το ανακοίνωσα ένα πρωί που ξύπνησα. Ήταν κάτι. Γεννήθηκα για να κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, γιατί ένιωθα ότι είμαι τραγουδίστρια. Τι να ακούσουμε, τι να βάλουμε στον κόσμο να ακούσει? Τι σου αρέσει πιο πολύ? Εμένα έχω φάει ένα σκάλωμα με το λογικά τώρα τελευταία. Αλλά το προηγούμενο μου σκάλωμα ήταν το ένα μόνο να θυμάσαι, το οποίο παίζει και background αυτή τη στιγμή. Θες να τα ακούσουμε? Βέβαια. Γράφετε παλμός, αφήνετε κενό, συμπληρώνετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 19599. Φυσικά υπάρχει το www.palmosradio.gr, εκεί υπάρχει το chat μας, μπορείτε να μας μιλήσετε κατευθείαν εκεί και επιστρέφουμε. Ένα μόνο να θυμάσαι. Θα περιμένω, μοιάζει φυλάκι,
το αδιέξοδο που μ' άφησες να ζω. Μακριά σου δεν μπορώ, ένα μόνο να θυμάσαι, ένα και το τελευταίο. Όσο είσαι μακριά μου πια δεν αναπνέω. Ένα μόνο να θυμάσαι, θα'ρθει η μέρα να πληρώσεις και πίκρα να μετανιώσεις. Μόνο να θυμάσαι, ένα και το τελευταίο. Όσο είσαι μακριά μου πια δεν αναπνέω. Ένα μόνο να θυμάσαι, θα'ρθει η μέρα να πληρώσεις και πικρά να μετανιώσεις. Γράφεται Παλμός, αφήνετε κενό, συμπληρώνετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 19599. Φυσικά υπάρχει σελίδα μας www.palmosradio.gr. Υπάρχει και το email μας, alekos@palmosradio.gr. Μαζί μας πάντα η Βασιλική Νταντά. Βασιλική, ορίστε. Κάτσε, γιατί μου κάνανε παράπονα τώρα. Με πήρανε τηλέφωνο και μου κάνανε παράπονα. Περίμενε, δεν έχω δει κάποιο email μάλλον, το οποίο όντως δεν μου έχει έρθει όμως. Για κάτσε λίγο, γιατί κάτι μου κάνανε παράπονα. Να το δω. Δεν μου είχε έρθει. Ανάτο, ήρθε. Τώρα μόλις ήρθε. Αντώνη, ζητώ συγγνώμη, τώρα μόλις ήρθε. Λοιπόν, Βασιλική Νταντά λέει: ένα μόνο να θυμάσαι. Ερχόμαστε τα Χριστούγεννα. Ετοιμάσου, καλησπέρα από Ντουμπάι. Τα φιλιά μου. Τι σχέσεις έχεις με το Ντουμπάι? Έχω πολύ καλούς φίλους. Και χαίρομαι που μας ακούνε τώρα από εκεί. Το ξέρεις δηλαδή τον Αντώνη? Είναι φίλος, ναι. Αυτά είναι. Τον περιμένω πώς και πώς να έρθει τα Χριστούγεννα. Θα πήγαινες σε κάποιο μουσικό reality που τα τελευταία χρόνια είχε γίνει έτσι της μόδας? Τα τελευταία νομίζω χρόνια δεν είναι πια της μόδας. Νομίζω στην αρχή ξεκίνησε και ήταν πολύ στα πάνω του. Ναι, εντάξει, όσο τώρα μιλάμε για πριν τώρα, 4 χρόνια. Ναι, όσο περνάει τώρα ο καιρός νομίζω ότι έχουν καταντήσει πια βαρετά αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, όπως παρακολουθούσα εγώ το πρώτο παιχνίδι, δεν παρακολουθώ τώρα καν, δεν ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Δεν μου ταιριάζει κάτι τέτοιο. Δεν δηλαδή, θα πήγαινες, νομίζω έτσι. Ότι οι συνεργάτες μου... Κοίταξε, ποτέ δεν λέω ποτέ στη ζωή μου, απλά δεν ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μου, στον τρόπο που θέλω να αναγνωριστώ από τον κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος που έχω συνεργαστεί, ξέρουν ότι η Βασιλική θέλει να κάνει βήματα σταθερά, να αναγνωριστεί μέσα από το μαγαζί, να τη μάθει ο κόσμος επειδή περνάει καλά στο μαγαζί, όχι επειδή βγήκε μια μέρα σε ένα κανάλι και ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη έγινε αυτό. Είσαι ικανοποιημένη με τη μέχρι τώρα πορεία σου? Φυσικά, νιώθω πάρα πολύ τυχερή που μου έχουν έρθει τα πράγματα έτσι όπως μου έχουν έρθει. Ήτανε δύσκολα ή γενικώς εύκολα? Ήτανε και είναι δύσκολα. Γιατί, εντάξει, είναι αυτό που λέμε με το σταυρό στο χέρι, με πολλή δουλειά. Δηλαδή, εγώ και ο συνεργάτης μου, ο Βαγγέλης, έχουμε τρέξει σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, θέλω να έχω άμεση σχέση με όλους τους ανθρώπους, είτε είναι ραδιοφωνική σταθμή, είτε είναι τηλεοπτικά. Θέλω να έχω σχέση με όλους, να με γνωρίζουν όλοι. Και να έχω έτσι, να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για το ποια είμαι εγώ. Έχεις χόμπι, έχεις κάτι που να σ' αρέσει πολύ να κάνεις εκτός από το τραγούδι?
Εντάξει, έπαιζα πάρα πολλά χρόνια μπάσκετ. Mm-hmm. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθώ με το χόμπι. Έχω ένα σκυλάκι στο σπίτι μου που δεν μου αφήνει και αυτός καθόλου χρόνο. Δηλαδή, ό,τι χρόνο ελεύθερο έχω, το αφιερώνω στο σκύλο. Mm-hmm. Τίποτε άλλο. Γιατί σε ρωτάω εγώ τώρα? Έχω λόγο που σε ρωτάω αυτό το πράγμα. Mm, είναι μια ερώτηση που κάνω σε όλους τους καλλιτέχνες. Έρχεται κάποιος λοιπόν αύριο το πρωί, είτε έτσι είτε αλλιώς το τραγούδι για σένα είναι τρόπο ζωής, έτσι. Ζεις και από αυτό. Έρχεται λοιπόν ένας άνθρωπος αύριο και σου λέει: Βασιλική, θέλω να αφήσεις το τραγούδι, θέλω να ασχοληθείς με το μπάσκετ που σου αρέσει. Ήτανε το χόμπι σου, ήταν η τρέλα σου. Αυτό λοιπόν το μπάσκετ θα σου δώσει για να ζήσεις 3 φορές πάνω από ό,τι σου δίνει το τραγούδι. Θα το κάνεις? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να με καλύπτει περισσότερο από το να τραγουδάω. Νιώθω ολοκληρωμένη όταν τραγουδάω. Ίσως φαίνεται κάποιες στιγμές ότι επειδή κλείνω τα μάτια μου τραγουδάω και στον εαυτό μου. Απλά έτσι μ' αρέσει. Μ' αρέσει να λέω τραγούδια τα οποία τα γουστάρω πάρα πολύ. Έχω κλάψει, τραγουδάω και κάποια κομμάτια επειδή αρέσουν στον κόσμο φυσικά. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να κάνουμε και τη δουλειά μας σωστά. Απλά όπως είπες και εσύ, δεν τραγουδάω για να ζήσω γιατί θέλω τα λεφτά. Τραγουδάω γιατί είναι η αναπνοή μου αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν κάποιος μου πάρει ποτέ... Σαν να σου κόβουν τον αέρα. Για κάποιο δίτα λόγο αυτό το πράγμα, είτε δεν μπορώ, είτε λόγω υγείας, νομίζω ότι θα είμαι πολύ δυστυχισμένη. Έχω ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Τίνο, ο οποίος... έχασα το μήνυμα, περίμενε, θα το βρω. Α, ναι. Σε ποιο είδος λέει μουσικής κατατάσσεις τον εαυτό σου σαν τραγουδίστρια? Νομίζω... Έχει και συνέχεια το μήνυμα, αλλά θέλω να ακούσω πρώτα την απάντησή σου για να σου πω τη συνέχεια. Εγώ τραγουδάω λαϊκά. Mm-hmm. Μ' αρέσει πολύ το λαϊκό τραγούδι, ειδικά το παλιό καλό λαϊκό ρεπερτόριο. Αυτά έμαθα να τραγουδάω. Και φυσικά στο μαγαζί τραγουδάω και πιο ελαφριά λαϊκά τραγούδια. Γιατί άκου τι λέει η συνέχεια του μηνύματος. Γιατί υπάρχει, λέει, μια μόδα τελευταία στην ελληνική δισκογραφία να κυκλοφορούν δουλειές με πολύ pop ήχο και διάφορα είδη μουσικής. Τώρα, Ντίνο, επέτρεψέ μου, Βασιλική, τη Βασιλική pop δεν μπορείς να τη δεις. Δεν μπορείς να την ακούσεις pop. Δεν μπορείς, δηλαδή, δεν φαντάζομαι να μπορείς να πας και να ακούσεις να σου τραγουδάει ρουβά. Δεν γίνεται. Όχι, αυτό. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, ειλικρινά. Είναι αυτή η φωνή μου, δεν θέλησα ποτέ να αλλάξω τη φωνή μου. Μ' αρέσει να τραγουδάω λαϊκά. Αυτά μου αρέσουν, αλλά αυτά περνάω καλά. Ίσως τα τραγούδια μας πλέον και στα ραδιόφωνα να βάζουμε κάποια πιο μοντέρνα στοιχεία. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι η χρειά μου δεν αλλάζει, είναι λαϊκή. Και έτσι θέλω να παραμείνει. Ρωτάει ο Βασίλης, η καταγωγή, λέει, από πού είναι, έχει αδέρφια? Η καταγωγή μου είναι, οι γονείς μου είναι από Καρδίτσα και mm-hmm. οι δύο. Εγώ έχω γεννηθεί στην Αθήνα και έχω μεγαλώσει εδώ. Και έχω 2 μεγαλύτερα αδέρφια. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Όνειρα κάνεις? Φυσικά κάνω όνειρα. Ποια είναι κάνω τα όνειρα σου? Θέλω να... δεν είναι πάνω στη δουλειά μου. Mm-hmm. Γιατί δεν θέλω να κάνω πολλά όνειρα και να πέσω ξαφνικά από τα σύννεφα. Απλά θέλω να είμαι, να μεγαλώσω κάποια στιγμή και να είμαι πολύ ευτυχή. Δηλαδή, να έχω ανθρώπους δίπλα μου που να με αγαπάνε. Να είναι όλα ιδανικά, να καταφέρω να έχω μια καλή ζωή, μια, mm-hmm. σαν τρόπο σε σκυλιά, παιδιά να τρέχουν κάτι τέτοια πράγματα και να είναι όλα πολύ αρμονικά. Ο όρος οικογένεια πόσο ακούγεται? Είναι κάτι το οποίο το σκέφτεσαι, είναι κάτι το οποίο το έχεις αφήσει στην άκρη αυτή τη στιγμή? Φυσικά και το έχω αφήσει στην άκρη αυτή τη στιγμή, γιατί έχω δώσει όλη μου την... προσοχή στο τραγούδι, όλη τη δύναμή μου, είμαι συγκεντρωμένη σε αυτό που κάνω, mm-hmm. και προτεραιότητες μου είναι το τραγούδι. Προσωπικά μου το έχω αφήσει σε δεύτερη μοίρα, αλλά ο όρος οικογένεια είναι βασικός και κάποια στιγμή το θέλω και εγώ να αποκτήσω τη δική μου οικογένεια. Θέλω πάρα πολλά παιδιά, mm-hmm. και πάρα πολλά σκυλιά και ένα τεράστιο κήπο να τρέχουν όλοι. Δηλαδή είναι αυτή η εικόνα που έχω στο μυαλό μου και... πιστεύω πως όταν σκέφτεσαι κάτι πάρα πολύ έντονα θα σου τύχει κιόλας. Μπράβο της, λέει, που έχει επιλέξει το λαϊκό μονοπάτι και είναι και πολύ καλή, Τζιμ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.